έτοιμο είναι να αρχίσει το παιχνίδι για την D4 κατηγορία. Και την 15η αγωνιστική νόρμα περιοχή. Ράμενικα ήταν κολοσσός ουρμένος. Στη Δευτέρα νομίζω στην εβδομάδα την ημέρα την αγωνιστική που η κάθε ομάδα έχει τις περισσότερες απουσίες. Πορφυρούς με τα μαύρα κόκκινα ο κολοσσός μάλλον. Γραμμή το βόλο του Βεσσακούλης. Στρατολάτης, κακή πάσα με αποδέκτη του Καλυμπιακών Καρανάσκο. Μπάλα πάλι για τον Κολοσσό. Μπάλα κυλάει, Εξαρχέας, Σακούλης, μπάλα στη γωνία πάλι Σακούλης από τον Μαρκόπουλο. Θα γίνα σου τον πρώτον Σαμπή από τον Γιακουμή. Μια πολύ ωραία προτελεσμένη φάση για το 0-4. Καλυβιανάκης. Την μπάλα στον Φούτα από τον Αντωνόπουλο. Καλά τους τριών υποτών τώρα για τους Ραμενγκάν απαντάνε διαφορά. Πέφτει στο μισό καλά τους τον Φόντο Ισχνή με τρία διαφορά. Είμαστε βέβαια και στην αρχή του αγώνα φυσικά. Σακούλης, πάσα στην γωνία. Το Σουδιδέν θα δει το rebound του αγωνικό από τον Καραμπάσιο. Δεν καταφυγιασμού τώρα κατά κολλιωσό μετά το λάθος των Ραμενγκάν που προέρχονται από νίκη. Λυγικό rebound Καρανάσκο στην μπάλα στα χέρια του Φούντα. Πρώτο σούπα από τον Αντωνόπουλο, μπάλα κολοσσός. Άλλο ένα σούπα αυτή τη φορά από τον Μαρκόπουλο. Μπάλα είναι τώρα για τον Ραμενγκάν. Rebound από ποιον. Σουτ τριών ποντών, άλλο ένα μην πατνεύ από τον Τρατολάτη, ο οποίος ήταν ένα μικρότερο πρώτο. Τώρα όλα αυτά ήταν άγγιστο το σουτ του. Καλά και τώρα απαντάνε οι φιλοξενούμενοι, απαντάει ο Κολοσσός με τον Μασούρα. Στρατολάτης, την μπάλα στον Φούντα και από εκεί στον Αντωνόπουλο. Άλλο ένα σου τριών πόντων, αυτό είναι άστοχο. Το rebound είναι αμυντικό. Η μπάλα είναι στα χέρια του Κολοσσού. Μασούρας, ο Μασουρίνιος θα λέγα, 6-8. Αντωνόπουλος σε
πάρει με ένα όμορφο που δεν την φάση ο Καλυβιανάκης. Διακουμής, πολύ ωραία σκαστή του μέχρι το καλάθι, όμορφα ο Τσαρχέας. Να μην καταλάβω, είναι σωστά. Νομίζω 23. Φούντας για τρεις τώρα, σίδερο και αυτό, λιμπάουν αμυντικό. Διακουμής οργανώνει την επίδυση της Εξαρχίας, είναι δίπλα του. Αμυντικό rebound, πολύ καλές και άμυνες, καλή και επίδυση, αυτό δεν κατοπτώσουμε το λεπτό. Δεν κακό, δεν κακό, στρατολιλάτης. Φούντα στον Τρατολάτη πάλι, αυτό θα πάρει το σουτ, το ριμπάν είναι επιθετικό από τον Καλυβιανάκη. Άστοχο το σουτ από τον Καρανάσκο, μαζεύει ο Γιακουμής, πάσα στο Μασουρίνιο. Ο Μασούρας θα διεισδύσει με το δεξί. Αλλιώς από τον Δημό, από τον Καρανάσιο. Καλά, δεν θα μπει όμως το rebound. Ήταν δύο φορές από τις αρχές, δεν τα καταφέρνει για να μην σου πεις. Δεν ξέρω αν μπορείς εκεί να σπάσεις και την μπάλα. Φυλάει ο χρόνος. Καλυβιανάκης θα πάρει το σούπ μέσα. 11-10 ξεκινήσει ζεστή τους αφές 75 η Κυπερνίκη η Ραμεργκάν. Πουλής χρόνος κυλάει καλή άμυνα του Φούντα. Διακουμής θα πάρει το τρίπλο στα 3 δεύτερα. Time out Ραμεργκάν, επιστρέφουμε. 11-13 το σκορ, έχουμε επιστρέψει στο time out. Καλυβιανάκης βέβαια στο Καρανάκη, θα το βάλει και αυτό 13 όλα. Πάρα πολύ ανταγωνιστικό το πρώτο δεκάλεπτο για την ώρα. Διακουμής Σακούλης. Διακουμής για τρεις από μακριά. Όχι από τη φορά, θα βγουν από τον Τρατολάτη. Αμυντικό, συγγνώμη, γίνει το φάουλ και συνήθως πάνω στον Καλυβιανάκη. Μπαλά την μπάλα του Γκριστράη. Σακούλης, λέμε να το φούντα, Μασούρας, Γεωργοσιάνη, μπάλα στον Γιακουμή, Εξαρχίας με το αριστερό φούντα. Ελλάδος επιλογή.
Μασούρα, θα προσθέσουμε να δούμε το πρώτο λόγο που θα γίνει, θα δικάσουμε. Πρωτολάτης, άλλο ένα το τρίτο του στο δεκαλεπτό. 16-17 το νούμερο 51. Παρά 16-20. Αντωνόπουλος, το φύγει άστοχο, 10 δευτερόλεπτα με όλα τα αποσυμπεδούχου για τους φιλοξενούμενους πάλι εκτός από τον Καλυμπιανό που βλέπετε εδώ. Δευτερόλεπτα, πετάει την μπάλα ο Τρατολάτης, παραλίγο το ελευθεριό του. Τρέψει. Το σκορ, διαφορά 4 πόντους. Μια ωραία κίνηση, άστοχος ο Μουσίνη, ο Καρανάσκος. Μπάστας, να γίνει το σούτ. Σούτ από τον Καμιτσό. Μπάστας. Μετά το δεξί διάδρομο, τελειώνει με το φλούτερο, όχι τη φάση. Θα γίνει το σουτ, σίδερο, rebound από τον Πετρονικολό. Ερκογοσκιάν. Τελευταία επίδεση, καλή και η άμυνα εδώ πέρα, φάνηκε. Κορονάσκιος. Και έχουμε Βελάκι. Κακή, θετικό μας το rebound. Τελειώνει την φάση της αρχαίας, όχι. Μαλακίζει το φουντά. Το φουντά. Πάρε το στον Μπάστα, δεν θα το βάλω. Μιλικό το rebound. Καρανάσκος, πάμε από το φύλλο. Καρανάσκος. Κακή ενεργειά, ο Μπάστας τώρα. 19-20 παραμένει το σκορ.
Γιαννάκης, η πάσα στη 45. Δημογιάννης το δίνουνε το... άντε πάλι. Καραλάσκος το δίνουνε το τρίτο που το πάρει. Θα το βάλει. Και το σκορ διαμορφώνεται. 22-22, αρκετά υψηλό θα έλεγα εγώ. Το σκορ, το θέμα είναι πόσο θα αντέξει ο παίκτης. Με μόλις 5 παίκτες η Ραμεργκάν. Τώρα, όχι, από τον Αντωνόπουλο που αμυντικά είναι πολύ καλό, φυσικά δεν έχει βγει ακόμα αριθμό μέχρι το λέει από τον Χωσάν, μπερδεύεται το φοβάτι, το πλέον ήταν έρμπολ. Ελλάδα στα λάθη για τις δύο ομάδες, με τον Νικολέος, πολύ ωραία πάσα για τον Μπάσα, το φύγε την προσπίση, αλλά στο και... Ο Φούντας θα κάνει την επαναφορά, θα πάρει ο Τρατολάτης. Θα δει το σούτ από τη γωνία, πάλι Τρατολάτης. Θα δεν ξέρω αν πάτα και αν ήταν μέσα. 24-22 λοιπόν, εντός τριπόντου. Μπάστα θέλει να απαντήσει, βρίσκει την εξτρά πάσα το φιλότερο από το μαθήρα είναι γεγονός. Πολύ όμορφο παιχνίδι. Άλλο ένα τρίποντο άστοχος, αυτή τη φορά ήταν ο Καλεγιαννάκης. Δεν καταφέρα πιάσα τον Ερφογοσκιάν, ήταν 2-3 λεπτάκια σήμερα. Γιαννάκης κάνει τον έλεγχο, συνδυασμός με τον Μασούρα, δεν είναι αντίον ενός, μα είναι μόνος του. Πάμε για πολλές. Φύγει από πέξω. Time out. Στη γραμμή των βολών λοιπόν. Ο Μασούρας.
Χούντας, τον Αβελόπουλο. Κουτάρει ο Αβελόπουλος, δεν θα το βάλει. Θα ρωτάει τι είναι λίγο από τον Τριανταφυλλή, την προποθέσεις του Τριανταφυλλή. Δεν κάνει την μπάλα Μασούρας. 2,5 λεπτά για τον Αβελόπουλο. Ωραίο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Δεν γίνεται να παίρνει όλα για την Ραμπινγκάν. Σίγουρα είναι καλύτερο από το Χουάντζο να κούμε πάντως. Θα το κατευθύνω από το Μασούρα. Καλή άμυνα από τον Αγίουσορα. Αντωνόπουλος, Καρανάσκος, τα 5-10 το φινάλε, 32-31 το σκορ. Πολύ ωραία άμυνα, πάρα πολύ ωραία άμυνα από τον Μαρκόπουλο. Οδηγεί σε λάθος ο κλειδιασμός τώρα. Τον Όπουλος κοιμήθηκε στο λέει από τον Τρομιδελός. Βρίσκει χώρο, εκτελεί, να δούμε παντρεύει ξανά. Τριανταφυλλίδης, μέσα. Τριανταφυλλίδη, τελευταία επίθεση έχουν αλλάξει, θα νέα το αγώνα μπροστά, είναι ο κολοσσός. Λάτης, 5 δεύτερα, 4. Ένα πολύ μακρινό τρίποντο, όχι. Και το 15 το εμίχρονο, 34-35. Και το παιχνίδι αρχίζει από εκεί που σταμάτησε το δεύτερο. Είναι το δεύτερο εμίχρονο τώρα. Το έδωσα λίγο λάθος, 34-39 είναι το σκορ. 34-35. Το κρύβει λίγο πριν έγινε και θα πέσει σαν ενιάρη. Διαφορά στον φόντο. Μπροστά είναι ο κολοσσός Τρουμένων. Βλέπουμε τρομερό παιχνίδι. Κάνει την μπάλα ο Καρανάσκος, ο κλειδιασμός και τρέχει. Κοντό τρέχει ο Τριανταφυλλίδης. Και θα πετύχει ένα όμορφο καλάθι. Πολύ ωραία φάση. Ο Μπάστας. 34-37. Καρανάσκος, Καλυμπιανάκης, βρίσκει χώρο, δεν σουτάρει. Καρανάσκος, όχι σήμερα, είναι ζεστός. Σίγουρα. Τεσσάρι πρέπει να έχουμε, σωστά. Πάλι για Μάκης. Μπάστα, κοιτάξει επιλογές του. Κακή πάσα. Σώζει όμως ο συμπέκτης με το νούμερο 1 Σακούλης. Εγώ κόλλησα. Άστοχος ο Ιακουμής, δεν γίνεται να τα βάλει ώρα.
Πολύ καλό παίκτη. Κατά τα άλλα, ο Βαγγέλη τον το λέγεται. Και δεν μπορώ να καλέσω και τα ημάδια γιατί έχουν 3 και είναι και 5, οπότε θα χρησιμοποιήσουν και για να ρητσοτήσουν, δηλαδή πρέπει να το πάρουν κοντά στα 5 λεπτά. Ο Αντογόνης θετικό rebound εξ αρχαία, στο βάζει 34-39. Κούντας, Καλυβιανάκης, Καραμάτσο. Μακρινό τρίποντο, όχι, ριμπάουντ αμυντικό. Προκειμένου σε πλημμυριασμό με τον Σαχούλη. Την μπάλα θα βρει τον Αντωνόπουλο. Μπάλα παραμένει για τους μεσονήμινους, παραμένει για τον Κολοσσό. Τώρα 34-40. Σακούλης. Σακούλης με τη ριβέρς, δεν είναι ούτε αυτό φάουλ εξ αρχαίας, χρειά. Φάουλ τον Αντωνόπουλο. Ένα παρατραβηγμένο τρίποντο. Μπάστας. 35 της όλτη εξ αρχαίας μαζεύει άλλη μια μπάλα. Φάζει το δεύτερο φάουλ που εξ αρχαία ήτανε. Διαφορά στους 5-6 κοφή του Μαστορίνιο. Και τώρα και ο Δεμπογοσκιάν. Άλλο ένα χούκα. Έχουν γίνει και αλλαγές. 5 λεπτάκια το 10 λεπτό. Μια για τον Μάστα.
36-42. Στρατολάτης, ωραία άμυνα του Καλιντανάκη, τον ακολουθάει παντού από τον Καλιντανάκη. Παναφορά με την πλάγια γραμμή. Αντωνόπουλος τον Καρανάσκο. Αντωνόπουλος. Από τον Δολεσό ξανά του σε ένα τραβηγμένο σουτ στην drum and gun. Θα μπει το καλάδι από τον Μασουρίνιο, το rebound αμυντικό από τον Καλυπτιανάκη, μπάλα Τρατολάτη. Μπάστας, πάρα πολύ ωραία πάσα, προσπάθησε τον Τερπογοσκάν, προτιμάει την πάσα και πολύ καλά κάνει καλά που μαθήρα στην Τερπογοσκάν. Ακόμα μια τρομερή πάσα και από τον Μπάστα, σημαντικό που είναι, σημαντικό που είναι. Δεν τον ένιωξε όλο τον Τερπογοσκάν να πάρει αυτός καλά, προτιμάει κάτι πιο σίγουρο στη βοήθεια του ταμπλό. Φούρτας 36-45 για βαρέλη της συμφέρνησης, βασικά είναι και κουρασμένη, είδαμε για τον Αντωνόπουλος. Τερπογοσιάν, πάρα πολύ ωραία πάσα, Μασούρα. Άλλο ένα πάρε, βάλε, time out, επιστρέφουμε. Έχουμε επιστρέψει, 36-47, διαφορά είναι στους 11 υπέρ του Κολοσσού, παίζει και κούραση, ρόλο είναι 5 τώρα. Η Ραμεγκά πόσο να αντέξουνε με μια πεντάδα. Χαρατολάτης. Το γοστάνο στο Σακούλη. Εντάξει, καταλάβεις, έγινε, λέω ότι είναι ο okay. Δεν λέω, έχεις πεθάνει. Ε. Περιμένουμε λίγο να φτιάξει τα λεπτά του Αντωνόπουλος. Τρίποντο. Δεν θα πει. Το Νικολός άλλο να λέει, πια αυτό μέσα. Πιάνει το
Μακάβι 36-51. Ναι, προσπάθησα έτσι η γραμματεία το μισό λεπτό του περίοδου. Μακρινό τρίποντα από τον Αντωνόπουλο, αδρυμόνο σίδερο, Μερικομοσκιάν. Καλάθι, όμορφο, από τον Καπτινή, 36-53. Δεν ξέρω τι ακούστηκε. Καλό δεν μπορεί να είναι. Δεν ξέρω. Είναι μάλλον επειδή έβαλε ο Καλατζάκης καλάθι. Μην αγχώνεστε. Δευτερόλεπτα για τον Κολοσσό. Και βέβαια, πάρει τον Σακούλης. Κρίμα. Γιώργο! Τετάρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. 37-50. 3 είναι το σκορ. Μπροστά με 16 πόντους είναι ο Κολοσσός. Λιγιανάκης. Καρανάσιος. Αλυβιανάκης, πάρα πολύ καλή η άμυνα. Φούντας, Αντωνόπουλος, ελεύθερο τρίποντο από τη γωνία, overball. Σαρανάσιος, το μισό rebound, έχει το μισμάτσο εκεί. Πάρει το σουτ. Από τον Τριανταφυλλίδη, παραλογικά βήματα δίνει στον Μπάσπα. Μπαβολάτης. Πολλές τρίπλες. Πάρε ο Τραβολάτης, όχι. Ενδιασμός λέει από τον Παγωσκά και αυτό. 37-55. Thank you.
rebound, έχει γίνει foul πάνω από τον Περανάσο. Είναι δύο βολές. Γρατολάτης. Αντωνόπουλος. Θέλω σε μία της άλλης μίας. Πλασματικό τους πρόσφαιρο. Αν είχαν δύο τεσπέρες ακόμα. Πήραμε μια πολύ πολύ και πολύ βασική έτσι. Γκριλάκης που είναι τραυματίας. Γρακόπουλος που είναι τραυματίας. Κούντας, Γιώργος βασικός. Και Καλυμπιανάκης επίσης βασικός. Θα ερχόσω αυτό είναι το Καλυμπιανάκη. Μιλάμε για τέσσερις. Μιλάμε για πάντα βασικούς. Λείπει όλη η βασική πεντάδα. Και ο Γκούντρας 6. Μιλάγαμε για άλλο παιχνίδι. Μιλάγαμε για ντέρμπι. Αυτά, δηλαδή είναι ότι ήθελα να υποβαθμίσω τον Κολοσσό που είναι μια εξαίρετη και πολύ ποιοτική ομάδα, αλλά νομίζω καταλάβατε ότι πολύ θέλω να εξώσω τις Ραμπιντζάν. Ραμπιντζανάκη στα 2 δευτερόλεπτα. Άλλη μια κόρνα που θα ηχηθεί υπέρ του Κολοσσού. Time out. Έχουμε επιστρέψει 5:54. Για το τέλος του αγώνα το rebound από τον Καλυμπιανάκη φέρνει στο διαγμό 1-2 εν τελεί. Όπως ο Καλυμπιανάκης θα πάρει το φυσικό rebound, δεν θα δείτε τίποτα. Ο Κολοσσός όμως κλέβει ο Παρανάς και ο Σούτρον πόντος στρατολάτης. Μπάστας. Παραμένει για τους Ραμενγκάν, 5 λεπτά για το τέλος του αγώνα. Και βέβαια μετά από αρκετή ώρα, τώρα αυτό το Καλυμπιανέκη για τους Ραμενγκάν, 40-59. Δεν απαντάει ο Κοκοτσιάτης το rebound από τον Μαρκόπουλο. Τριανταφυλλίδη σόλτ μαζεύει ο Καρανάσιος. Ο
φυλακές. Καλάφι. Πάρα πολύ ωραία φάση, Αντωνόπουλος σκοράρει. Τραγελάτης πασάρει, πάρα πολύ ωραία ασίστ. 42-59. Τον Νικολός, όχι, rebound αμυντικό. Αντωνόπουλος, μυριακά πέραν το ζώδιο, περιέφηκαν εδώ. Η Ραμενγκάν, Αντωνόπουλος, σίδερο, rebound αμυντικό. Καλή ώρα, μια από τη Ραμενγκάν, μπάλα εκτός, κατοχή των Λεσσός, έχουμε αλλαγές τώρα. Πάρει πολύ όμορφα, εδώ θα βγει αυτή η βόλη η πάση. Εδώ με τον Νικολός τον Εξαρτέα, 2-20 ακόμα. Σούτ από τη γωνία μέσα Εξαρχέας, 42-63. Τριών πόντων τώρα, όχι από τον Καλυμπιανέκη. Το μεσαίο λεπτό. Αλλά σε πόδια, Φούντας, ενδιασμός τώρα. 2-3 βέβαια. Καρανάκης, μπάλα εκτός από τον Καρανάκη, τον Μασούρα.
Φούντας, όχι. Τελικό ριμπάουν Καρανάσκιος. Μαζεύουν οι Ραμενικάν, Καλυβιανάκη. Πάντα 4 δάκτυλα στην επίθεση. 45-63 λοιπόν θα είναι το τελικό σκόρ νικητές. Φιλοξενούμενο νικητής ο Κολοσσός.